την Κέρκυρα σήμερα λογικά έχει πάρει βαθμό. Για να δούμε τον Μαρουκάκη από την αριστερή πλευρά. Κάνει την επίθεση και τελευταία στιγμή ανακόπτεται σε κόρνερ. Με τοπική προσπάθεια, η πρώτη ατομική προσπάθεια για την ομάδα της Λάρισας. Το γέμισμα, η κεφαλιά και η σημαντική απόκρουση, μπλοκάρισμα από τον Ξενοδόχοφ. Το γέμισμα Γιωβάνοβιτς στην ίστατη στιγμή. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά στον Ζαϊρή. Ζαϊρή με το Βέρτζο, το σουτ, γκολ από το σταματή, offside. Συλλαμβάνεται offside ο Ανδρέας Σταματής. Αυτό ήταν χτύπημα στο κεφάλι και έδωσε πέναλτι. Για να δούμε. Το χτύπημα είναι δυνατό, ανάποδο ψαλίδι μέσα στην περιοχή. Πέναλτι από τον μακρυπόδι. Ο Βαρέλα παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. 0-1 στο 71ο λεπτό της συνάντησης. Ζαϊρή, Κάρδαρης τσιμπάει την μπάλα για τον Κρόλ. Τελικά σταματήσει. Σταματήσει. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Κρόλ στην μπάσα. Μπαίνει ο Κάρδαρης. Τον τραβάνε. Συνέχεια της φάσης. Το τράβημα πάνω στον Κάρδαρη. Ο μακρυπόδης ήταν στην ευθεία. Παίζεται από το διαιτητή. Η μπάλα βγαίνει από την περιοχή. Ο Ζαϊρή τώρα μαζί με τον Μονιάκη. Ο Μονιάκης σηκώνει τα χέρια ψηλά. Κάρδαρης που έχει και δύο γκολ. Ένα για το κύπελο και ένα για το πρωτάθλημα. Ωραία πάσα Ξενοδόχοφ από Κρούι. Πολύ καλή στιγμή για τη Ζάκηθο. Η δεύτερη συνεχόμενη μέσα σε ένα δίλεπτο. Ο Μαροκινός απέναντι σε ένα πολυπληθές τείχος. Στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν η τελευταία στιγμή. Το τελευταίο σφύριγμα του Νίκου Μακρυπόδη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες της Λάρισας. Όλος ο πάγκος περνάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο να υποδεχτεί τους υπόλοιπους παίκτες. Να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την επιστροφή της ομάδας της Λάρισας στην μεγάλη κατηγορία. Νομίζω αυτό αξίζει στην ΑΕΛ να είναι πρωταθλήτρια. Εμείς έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε και αυτά τα δύο παιχνίδια να τα πάρουμε. Και στο τέλος, μακάρι να πανηγυρίσουμε και το πρωτάθλημα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτά τα παιδιά κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και άξια έχουν έρθει ξανά στη Σούπερ Λίγκα.